ότι αν πιάσουμε τους στόχους τότε θα έρθουν τα θετικά, είναι λάθος. Mm-hmm. Αυτό το οποίο συμφωνήσαμε χθες είναι για όσες επιβαρύνσεις, τόσες ελαφρύνσεις και τούτων δοθέντων βγαίνουν οι δημοσιονομικοί στόχοι και για μετά το 2018. Αυτό συμφωνήσαμε χθες. Δεν είναι υποαίρεση τα θετικά μέτρα, οι ελαφρύνσεις, εάν δεν πιάσουμε το βασικό δημοσιονομικό στόχο. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το σημείο, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν εκτιμά κανείς δημοσιονομικό κενό. Λέτε ότι είναι μαζί. Να καταλάβω μετά. Άρα, εάν ένα πράγμα προσθεθεί που είναι μηδενικό, συν, πλην, είναι μηδενικό, δεν αλλάζει κάτι στην πραγματικότητα, στο σύνολό του. Όχι, αλλάζει μόνο η δυναμική της οικονομίας. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Αυτά λοιπόν τα μέτρα, τα οποία είναι θετικά κατά την άποψη της κυβέρνησης, αλλάζουν τη δομή της κοινωνίας. Αναπτυξιακά είναι σε τέτοια κατεύθυνση που θα δώσουν μια όθηση. Στη σούμα το καταλάβαμε. Θα είναι μηδενικό. Θα πληρώσω, θα πάρω. Γιατί να το κάνω λοιπόν αυτό? Γιατί όλοι εκτιμούν πια ότι πρέπει να αλλάξει. Μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή. Κύριε Δαράκη, πέρα από τους στόχους που έχουμε θέσει για τα πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια και θα συμφωνηθούν και η χρονική τους διάρκεια και το ύψος τους στις τεχνικές διαπραγματεύσεις, το βασικό στοίχημα της ελληνικής κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη. Και οι στόχοι που έχουν τεθεί 2,7, 3,1 και 3 για τα επόμενα 3 χρόνια μας οδηγούν στο να καλύψουμε ένα σημαντικό τμήμα της χαμένης απόστασης από το 2008 που ξεκίνησε να πέφτει η οικονομία μέχρι σήμερα που φαίνεται ότι αρχίζει να ανακάμπτει και να μπούμε δυναμικά σε αυτή τη φάση. Για να μπορέσουμε να το υπηρετήσουμε αυτό και επειδή όλοι αναγνωρίζουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια επειδή έγιναν βιαιότητες, έγιναν βαρβαρότητες, υπήρξαν μέτρα τα οποία δεν απέδωσαν με τον τρόπο τον οποίο θα θέλαμε, χρειάζεται ένας ανασχεδιασμός. Κάθε κυβέρνηση και η δική μας φυσικά θα ήθελε περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για να βγάλει αδικίες. Θεωρούμε θετικό ότι σε αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης αποκτούμε το δημοσιονομικό χώρο με την έννοια του ότι θα είναι η σοβαρή αυτά τα πράγματα. Μακάρι να μην ήταν έτσι και να μπορούσαμε να βγάλουμε μόνο μέτρα. Αλλά δεν ισχύει ότι τα θετικά είναι υποαίρεση των αρνητικών. Θα έρθουν μαζί. Και αυτή είναι η επιτυχία.